Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση συμπόρευσης και συστράτευσης στο σχεδιασμό του απευθύνει σήμερα ο υποψήφιος Δήμαρχος Κορινθίων Κώστας Γιώτης στον Απόστολο Παπαφωτίου μέσω της DR τηλεόρασης. Διάβασα με προσοχή την ανακοίνωση του αγαπητού φίλου κυρίου Απόστολου Παπαφωτίου. Είναι πολύ ενθαρρυντική για την προσπάθεια που καταβάλουμε. Κάνω άλλη μία φορά σήμερα, τρίτη μεσημέρι, 12 η ώρα το μεσημέρι, κάνω ανοιχτή δημόσια πρόσκληση συμπόρευσης και συστράτευσης στον κύριο Παπαφωτίου, στο συνδυασμό μας, στο συνδυασμό της νίκης και της ελπίδας και της προοπτικής για να φτιάξουμε το νέο Δήμο Κορινθίων. Θέλω να πιστεύω ότι όλες οι δυνάμεις οι οποίες πρόσκυνται στον ευρύτερο χώρο και επικροτούν αυτή την προσπάθεια θα συστρατευτούν τελικά και όλοι μαζί θα είμαστε παρόντες στη μάχη για τη νίκη και τη νέα προοπτική. Πέρα από το για το τύπου, έχετε μιλήσει κατηδίαν? Εντάξει, έχουμε μιλήσει και κατηδίαν, αλλά προς το παρόν αυτό είναι που λέω μέσα από τον τύπο και από τη δική σας παρουσίαση. Προχθές σας είδαμε τον κύριο Σαμαρά, αυτό ήταν κάτι ευχάριστο. Κατέβηκε, σας έκανε τραπέζι ή του κάνατε? Όχι, το τραπέζι το έκανε ο Νίκος ο Ταγαράς. Εγώ είχα ειδοποιηθεί από την Παρασκευή το μεσημέρι ότι θα κατέβει ο πρόεδρος. Είχαμε μία συνάντηση στο τραπέζι και μία ιδιωτική συνάντηση το Σάββατο το πρωί, αλλά αυτά δεν είναι να ανακοινωθούν. Το τι είπαμε, περάσαμε ωραία, χαλαρά και συζητήσαμε για τις προοπτικές της αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στο Δήμο Κορινθίων. Δεν μπορεί το κόμμα, όπως έκανε την κυρία Παπαδημητρίου και στους τοπικούς εδώ του νομού, να τους υποχρεώσει να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Γιώτη? Μα δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλοι στηρίζουν την υποψηφιότητα του Γιώτη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το χώρο μου. Έχουμε ξεπεράσει τα όρια του χώρου. Πάμε πολύ ευρύτερα. Εμείς είμαστε μια υπερκομματική παράταξη που στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία και αυτό είναι τιμή μας και μας βάζει πρόσθετες ευθύνες για να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Και μια ευχή για τον κύριο Ανδρέου. Εύχομαι ο Γιάννης ο Ανδρέου, ο οποίος είναι πολύτιμος συνεργάτης και αναγκαίος για το Δήμο, να ξεπεράσει τα προβλήματα και πολύ γρήγορα γερός και δυνατός να είναι στην οικογένειά του και στην πόλη του.